Μήπως δεν έχει καταλάβει κάτι καλά? Γιατί πολλοί, όλοι μας δεν καταλαβαίνουμε όλα καλά, αδελφοί. Αλλά αυτός ο πονηρός δούλος θέλει τα δικά του. Αυτό που λένε οι άνθρωποι, έχει καβαλήσει το καλάμι. Θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία, ισχυρό, δυνατό, που δίνει εντολές και όχι παίρνει εντολές. Δεν έχει καταλάβει ότι στον ελάχιστο αδελφό εμφανίζεται και αποκαλύπτεται ο Κύριος. Επειδή εκάματε σε έναν τον ελαχίστον αδελφό μου, σε μένα κάνετε. Γι' αυτόν ο ελάχιστος είναι ελάχιστος. Για τον πιστό όμως και φρόνιμο οικονόμο, ο ελάχιστος είναι ο Κύριος. Ο Κύριος. Στον ελάχιστο αδελφό βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου. Φόβος Θεού. Αγαθοσύνη. Επιμέλεια. Φροντίδα. Υπακοή στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι μερικοί, δεν είναι προσωπολήπτης ώστε μερικοί να είναι σπουδαίοι και μερικοί να είναι άχρηστοι. Αλλά γι' αυτόν όλοι είναι παιδιά του Θεού. Και ο πιο χειρότερος από όλους είναι ο ίδιος. Τι θαυμάσιο είναι να λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ο χειρότερος όλων των Αγίων. Εσύ Απόστολε Παύλε, είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Εσύ έχει αυτό το ωραίο πνεύμα, το πνεύμα του καλού και φρόνιμου οικονόμου. Επιποθώ να έρθω να σας δω, να σας μεταδώσω πνευματικό χάρισμα, να έχω κοινωνία μαζί σας και να ωφεληθώ κι εγώ. Μα εσύ θα ωφεληθείς από τον Ονίσιμο, ο οποίος είναι ένας δούλος απατεώνας. Ναι, αλλά πίστεψε στο Χριστό. Πολύ θα ήθελα να τον κρατήσω, αλλά δεν θα κάνω αυτό που θέλω. Τον στέλνω στο Φιλίμωνα. Δεν κάνει ό,τι θέλει. Ενδιαφέρεται να μάθει τι θέλει ο Θεός. Φοβάται το Θεό. Πώς θα βρεθώ στο βήμα του Χριστού? Τι θα κάνω όταν με ρωτήσει ο Κύριος, τι έκανες με τον Ονίσιμο, γιατί τον κράτησες? Για να, να σε εξυπηρετήσει? Όχι, δεν τον κράτησα, τον στέλνω πίσω. Γιατί θέλω να τα βρει με το Φιλίμωνα. Και ο Φιλίμωνας να δοκιμαστεί και να φανεί δόκιμος ενώπιον του Θεού. Και τον βοηθάει το Φιλίμωνα να βρεθεί δόκιμος. Σε παρακαλώ, αν και μου χρωστάς τη ζωή σου, σε παρακαλώ, ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα. Ποια είναι τα σπλάχνα σου, Απόστολε Παύλε? Ο Ονίσιμος. Ο Ονίσιμος είναι τα σπλάχνα μου. Γιατί γι' αυτόν πέθανε ο Χριστός. Και τι θα κάνει σε αυτόν τον δούλο? Θα τον βάλει τον πιστό και τον φρόνιμο σε όλα του τα υπάρχοντα. Πάρτα παιδί μου, όλα μου τα υπάρχοντα. Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Στα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Στον άλλον, ο οποίος αρχίζει και δέρνει τους πέδας και τα σπεδίσκας και τρώγει και πίνει και μεθεί, θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ημέρα δεν προσμένει πάλι και καθήν ώρα δεν εξεύρει, και θα αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού και θα το θέσει το μέρος του μετά των απίστων. Και λέει τώρα κάτι που είναι πολύ σοβαρό και έχει σχέση με την εξουσία, τα χαρίσματα και τα τάλαντα που δίνει ο Θεός. Εκείνος δε ο δούλος, ο οποίος αφού γνώρισε το θέλημα του Κυρίου, δεν ετοίμασε ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού, γιατί δεν έχει φόβο Θεού, αυτός θα δαρθεί πολύ. Όποιος όμως δεν εγνώρισε και έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί ο λίγων. Γι' αυτό λέω, στην άγνοια ο Θεός είναι ποιηκής. Όποιος όμως αφού γνώρισε έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί ο λίγων. Ώστις όμως, διάβασα προηγούμενα, μη γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θέλει δαρθεί ο λίγων. Εις πάντα δε, εις τον οποίον εδόθη πολύ, οικονόμος, όχι δούλος, διευθύνων, με εξουσία,
εις πάντα δε εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί. Και εις ό,τι να ενεπιστεύθει πολύ, περισσότερον θα απαιτήσουν από αυτόν. Ο Θεός είναι δίκαιος και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι ζητάμε, θα μας τα δώσει ο Θεός. Αλλά σ' όποιον εδόθη πολύ, πολύ θα ζητηθεί. Και σ' όποιον ενεπιστεύθησαν πολλά, περισσότερα θα απαιτήσουν παρά αυτού. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, πριν φύγουμε, να σκεφτούμε τι μας δόθηκε πολύ. Μας δόθηκε πολύ κτήματα και περιουσία σαν τον φτωχό, σαν τον νεανία τον πλούσιο. Μας δόθηκε πολύ μυαλό και μεγάλη μόρφωση. Μας δόθηκαν πολλά σπίτια. Μας δόθηκαν σπουδαίες δουλειές. Μας δόθηκαν χαρίσματα πνευματικά, διακονίες. Τι μας δόθηκε πολύ? Εάν αισθάνεσαι ότι σου δόθηκε πολύ, πρόσεξε. Αν αισθανόμαστε ότι μας δόθηκαν πολλά, να προσέξουμε, γιατί πολλά θα μας απαιτηθούν. Γι' αυτό όλο και περισσότερο, αδερφοί αγαπητοί, με επιμέλεια στην υπηρεσία που ο Θεός μας έχει δώσει. Όλο και περισσότερο, με μεγαλύτερη επιμέλεια, με μεγαλύτερη ταπείνωση, με φόβο Θεού. Ό,τι σου έχει δώσει φυσικά ή πνευματικά, χρησιμοποίησέ τα για τη δόξα του Κυρίου. Δεν είναι δικά σου. Όχι μόνο θα σου ζητηθούν πίσω, αλλά και θα σου απαιτηθούν περισσότερα. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Τι είναι αυτό το οποίο έχουμε και δεν το λάβαμε κατά χάριν από τον Κύριο? Σας ρωτάω, τι είναι? Τι είναι αυτό που έχουμε και δεν μας δόθηκε? Τι έχουμε? Ό,τι έχουμε στη δόξα του Θεού, αδερφοί, στην υπηρεσία του Κυρίου. Μη βρεθούμε μπλεγμένοι, γιατί τότε θα είναι αργά. Και τη μερίδα μετά των απίστων, και εκεί θα είναι ο τριγμός και ο κλαθμός των δόντων. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Κύριος έρχεται. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αλλά ας είναι και ο φόβος μας. Αμήν. Είναι η ελπίδα μας. Και η αληθινή ελπίδα. Βεβαία και ασφαλής. Αλλά ας είναι και ο φόβος μας. Μην πλανηθεί η καρδιά μας και πούμε δεν έρχεται ο Κύριος σήμερα το βράδυ. Έρχεται σε ένα δευτερόλεπτο. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Θα είναι τραγικό να έλθει και να κλειστεί η πόρτα και να μείνουμε απ' έξω. Και να φωνάζουμε, Κύριο, άνοιξον, άνοιξον εις ημάς. Και να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Ήπαγε δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Ποτέ δεν σε γνώρισα. Γιατί έπρατε στην ανομία. Δεν είχες φόβο Θεού. Εκμεταλλευόσουν αυτά που σου δώσα για το λογαριασμό το δικό σου. Ο Θεός να μας φυλάει και να κάνει χάρη στη ζωή μας και έλεος. Είτε είμαστε δούλοι, σκλάβοι, υπόδουλοι, είτε είμαστε οικονόμοι. Είτε είμαστε χωρίς εξουσία και δύναμη, είτε με εξουσία και με δύναμη. Γιατί μία κοπέλα που δεν έχει παντρευτεί ακόμη, ένας νέος που δεν έχει παντρευτεί ακόμη, δεν έχει εξουσία, είναι δούλος. Όταν θα έρθει ο καιρός όμως, πώς θα συμπεριφερθεί? Έχω δει κοπέλες που ήταν δυστυχισμένες μέχρι να παντρευτούν. Όταν ήρθε κάποιος και τη ζήτησε, δεν μιλάγανε στους άλλους. Ιδίως σε αυτές ή σε αυτούς με τους οποίους ταλαιπωριόταν πριν παντρευτούν. Έχω δει ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά και ζουν δύσκολα και είναι καλοί αδερφοί, πιάνουν μια δουλειά, πιάνουν λεφτά και πια ο πλούσιος λέει το φτωχό δεν τον καταλαβαίνει, το ξέρετε. Και λέει δεν έχω ψωμί, έφαγε πάντε σπάνι.
Ψωμί δεν έχεις, δεν πειράζει, φάει πάντα σπάνι, είναι πιο ωραίο. Δεν τον καταλαβαίνει. Η μάνα μου έλεγε, παιδί μου, ο χορτασμένος, τον πεινασμένο, δεν τον νιώθει. Αφού αυτός δεν πεινάει, έχει μια κοιλιά εκεί κάτω. Τον άλλο που πεινάει, λέει, τι θα πει πεινάει τώρα. Θα πει πεινάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και όταν δεν έχουμε, αλλά και όταν βρούμε χάρη και αποκτήσουμε. Όταν βρούμε χάρη και αποκτήσουμε, πιο ταπεινά. Πιο ταπεινά. Με πιο πολύ σπλάχνα. Με πιο πολύ αγάπη. Πιο μεγάλη υπηρεσία. Όχι όταν πάρουμε το αίτημά μας, γινόμαστε πια απόμακροι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί έλεγε και ο πατέρας μου, Γιώργο, έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά έχει ανεμοδούρες. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Εκεί που δεν το περιμένεις, σου έρχεται κατά κέφαλα. Και καλά είναι να σου έρθει ένα χαλικάκι, σου έρθει κανένα τούβλο, τι γίνεται. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί έχει και τούβλα, το ξέρετε. Έχει και χαλικάκι, αλλά έχει και τούβλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει πάντοτε, να είμαστε πιστοί και φρόνιμοι δούλοι. Στην υπηρεσία που ο Θεός μας έδωσε, με φόβο Θεού και με μεγάλη επιμέλεια. Και τότε θα είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και αν έρθει καθήν ώρα, δεν στοχαζόμαστε, μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον θα βρει ο Κύριος να πράττει ούτως. Αμήν. Αμήν, αδερφοί.